Να δώσουμε το λόγο στον Τάκη το Σαρή. Τάκη, θέλεις από το πόντιουμ ή θα τα πεις? Όχι, καθήμενος. Θα τα πω καθήμενος. Ωραία. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το Θοδωρή και τον Energy Press. Και εσένα για τις ωραίες ερωτήσεις που περιμένουμε να μας κάνεις. Φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε να πούμε κάτι που θα είναι καινούριο. Ήδη η πρώτη μέρα εξαντλήθηκε και νομίζω ήδη και το πρωινό σήμερα ακούσαμε πολύ σημαντικά πράγματα. Πρέπει με κάποιο τρόπο να διαφοροποιηθούμε λοιπόν σε αυτό το πάνελ και νομίζω ότι το σημαντικό θα ήταν να καταλάβουν οι ακροατές μας από πού προερχόμαστε για να δούνε τα πράγματα από τη δική μας οπτική σε σχέση με τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Δύο λεπτά θα κάνω. Να πω για τη Γιούβη ποιοι είμαστε, για να μπορέσουμε μετά να απαντήσουμε στις ερωτήσεις με την ιδιότητά μας ως developer και κατασκευαστής έργων. Η Γιούβη στην Ελλάδα είναι από το 2008 και αναπτύσσει και κατασκευάζει φωτοβολταϊκά, κατά κύριο λόγο, με focus στα utility scale, στα μεγάλα έργα. Αυτό κάνει και η μαμά στη Γερμανία, από εκεί έχουμε πάρει τεχνογνωσία, από το 1995. Οπότε εμείς ξέρουμε το έργο σε όλη την αλυσίδα του, από την αρχή μέχρι το τέλος. Πού το πονάει, πού είναι τα προβλήματα, τι περιμένουν οι επενδυτές από εμάς. Γιατί εμείς ξεκινάμε ένα έργο τώρα, θα το αναπτύξουμε σε 3-5 χρόνια. Ποιος ξέρει σε 3-5 χρόνια τι θα γίνει. Τα αρχικά μας πλάνα συνήθως καταρρύπτονται στην πορεία. Αλλά τελικά πρέπει να φτάσουμε στο τέλος στον επενδυτή με ένα ελκυστικό, με μια ελκυστική επένδυση. Πώς το καταφέρνεις αυτό? Χρειάζεται τύχη σίγουρα, αλλά σίγουρα χρειάζεται και άλλα πράγματα, τα οποία φαντάζομαι θα τα πούμε μετά. Εμείς αυτό που είδαμε γρήγορα μέσα σε αυτή την αγορά είναι ότι θα έπρεπε να διαλέξουμε πού είμαστε δυνατοί. Δεν μπορείς να είσαι δυνατός παντού. Επιλέξαμε και είδαμε ότι η δύναμή μας ήταν στα utility scale. Κάναμε το μεγάλο, το 200 MW στην Κοζάνη, από το οποίο μάθαμε πάρα πολλά, προφανώς. Και γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε τώρα. Ίσως να είδατε ότι αγοράσαμε τώρα ένα pipeline περίπου 270 MW για να το κατασκευάσουμε και να το πουλήσουμε πάλι. Που σημαίνει ότι υπάρχει αγορά, αν θέλει κάποιος μπορεί να μπει και να επενδύσει, αλλά προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις για να επιτρέψουν σε αυτά τα έργα να γίνουν με σωστό τρόπο και τελικά να βρεθεί ένας επενδυτής να τα αγοράσει. Ή αν εμείς επιλέξουμε να τα λειτουργήσουμε, να είναι έργα τα οποία να έχουν μια σοβαρή οικονομική απόδοση. Φαντάζομαι θα τα πούμε και στην πορεία.